να μας έρθετε στο wipeout μας έκανα από χρόνια πέρα. Να πηγαίνετε μπάλα μπάλα με αυτό. Μόνο αυτό, βλέπω ότι Χριστόφορε, ορίστε. Ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε να πούμε ότι όλα αυτά τα χρωστάμε στο μεγάλο χορηγό που είναι ο Μίστερ Κταίο. Ο Μίστερ Κταίο, ναι. Αλλά ξέρεις μια ιστορία για τον Μίστερ Κταίο, να την πεις εσύ, λες πιο γαργαλιστικά. Εγώ να πω ιστορία για τον Μίστερ Κταίο. Να πεις ότι είναι 57 χρονών, ότι οδηγά από τα 15 του, άρα 42 χρόνια μοτοσυκλέτα, ότι έχει Κταίο και για αυτοκίνητα και για μοτοσυκλέτες και ότι η τιμή του Κταίου για τις μοτοσυκλέτες είναι μόνο 10 ευρώ. Εγώ θα τα λέω όλα. Τι έχουμε τώρα? Αμάν, τι έχουμε τώρα? Τώρα έχουμε ένα ζωντανό θρύλο. Αυτό είναι πραγματικά ζωντανό θρύλος. Κυρίες και κύριοι, σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση, Ducati Panigale 899, μία μοτοσυκλέτα Super Sport. Την έφερε πάνω ο Λευτέρης ο Πίπος, ο πρωταθλητής, όπου Λευτέρη διόρθωσέ με αν δεν έχω κάνει λάθος, είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη Γη που έχεις πάρει ταυτόχρονα πρωτάθλημα στο πιο αργό άθλημα στο trial και στο πιο γρήγορο στην ταχύτητα και μάλιστα δύο συνεχόμενες χρονιές. Λευτέρης Πίπος, κύριε, ένα χειροκρότημα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο οποίος έρχεται στην οικογένεια της Ducati για πρώτη φορά φέτος, με τι στόχους? Οι στόχοι είναι, όπως είπαμε, δύσκολοι φέτος. Οι στόχοι μας είναι να βολευτώ πάνω στο μηχανάκι, να ευχαριστήσω την Ducati καταρχήν που με δέχτηκε στην ομάδα της και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν θα είναι αυτή η μοτοσυκλέτα σου, εσύ θα αγωνιστείς στη μεγάλη κατηγορία με... Το 1099, το Panigale, 1199, στη μεγάλη κατηγορία, όπως ξέρεις, και προβλέπεται να έχουμε μεγάλες μάχες. Εύχομαι το καλύτερο, θα κατέβω να σας δω, βασικά εύχομαι να γίνει πρωτάθλημα, να δουλέψουν και οι Σέρες, να δουλέψουν και τα Μέγαρα, να δουλέψει και η Τρίπολη. Ο Γιάννης ο Μητυλινάκης, παλιός γνώριμος, το ξέρω 25 χρόνια τουλάχιστον, είναι στην Ducati εδώ και ένα χρόνο. Έτσι. Και κάτι ψηλά. Είναι ο υπεύθυνος λοιπόν για την Ducati στην Ελλάδα και έχει να μας πει δύο κουβέντες για αυτή τη μοτοσυκλέτα. Δηλαδή, είναι πόσα κυβικά, Γιάννη, με αυτή? 899. Πόσα γράφει? Ακριβώς. Είναι εύκολο να πει. Και λέει εκεί Super Quattro, δηλαδή. Είναι τετράγωνη κεφαλή. Δεν είναι τετρακύλιδρο, δηλαδή. Τα Ducati είναι τρικύλιδρα V90. Έτσι, μπράβο, να άρχισα να ανησυχώ ότι εκεί και Ducati τετρακύλιδρο. Εντάξει. Στα MotoGP είναι. Αυτό δηλαδή, αν έπαιρνε ας πούμε τώρα κατηγορία να τρέξει, σε ποια κατηγορία θα τρέξει? Δυστυχώς λόγω κυβισμού δεν μπορεί να τρέξει σε κάποια κατηγορία. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε τον Λευτέρη να αγωνίζεται με αυτή τη μοτοσυκλέτα. Μπορεί όμως να μπει με αυτή τη μοτοσυκλέτα σε μεγαλύτερη κατηγορία. Θα μπορούσε, ναι. Και γιατί δεν το τολμάτε? Με βάζει ιδέες. Νομίζω ότι σε πίστες φάκες με τον Λευτέρη δεν θα είχε αντίπαλο εύκολα. Που θα τις επέτρεπε να συναγωνιστεί και τα χιλιάδια, γιατί είναι 148 ύπους. 148 ύπους, αλλά το πιο βασικό είναι να μας πεις πόσα κιλά ζυγίζει. 167. Είναι η πιο ελαφριά ή η Super Leggera είναι η πιο ελαφριά, η μεγαλύτερη? Η Super Leggera είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, το ξέρω. Μια κατηγορία μόνο. Δηλαδή, μέχρι τα 1000 κυβικά είναι η πιο ελαφριά μοτοσυκλέτα. Είναι η πιο εξωτική μοτοσυκλέτα που έχει φτιαχτεί ποτέ. Λες εξωτική, γιατί? Μιλάμε για τη Super Leggera τώρα, έτσι. Α, για τη Leggera. Μπράβο, ναι, εντάξει. Όχι, τώρα μιλάμε για την 899. Έχουμε μια τιμούλα για αυτήν. 17.700 ευρώ. 17.700 ευρώ. Συνεπιβάτης μπαίνει και έχει μασκή εδώ από κάτω. Ναι, τώρα δεν τα έχουμε από άλλη, αλλά θα έχουμε μασκή. Μάλιστα. Εδώ δηλαδή σε αυτές τις βίδες μπαίνει συνεπιβάτης. Και εσύ έχεις την απέτηση να μπει εδώ μια γυναίκα και να κάτσει. Πρέπει να αγαπάει πολύ τον οδηγό. Και να οδηγάει αυτός. Έχεις γυναίκα? Καταλαβαίνεις γιατί δεν έχεις. Με τέτοια μηχανή. Πάνε να παπεί. Για τον ελεύθερο χρόνο. Άσε, εδώ να τρέχεις. Παναγία μου, εγώ δεν ανέβαινα εκεί πίσω. Μπροστά, ναι. Εντάξει, ναι, όχι, είναι ένα πραγματικό κουκλί, αλλά νομίζω ότι είναι ώρα να φέρουμε και κάτι ακόμα. Κόκκινο είναι το άλλο. Τι είναι το άλλο, για να δούμε. Το λευκό, όχι. Μαύρο, μαύρο. Αυτό τελευταίο, παρακαλώ, έχω ιδιαίτερη. Το λευκό να έρθει, σας παρακαλώ. Είναι μια μοτοσυκλέτα την οποία όταν την παρουσίασε η Ducati την ονόμασε Τέρας και εξακολουθεί να τη λέει Μόστρο ή Μόνστερ.
Επίσης, τελείως νέο μοντέλο 2014. Συνάδελφοι δημοσιογράφοι που την οδήγησαν στην παρουσίασή της στη Μαγιόρκα, νομίζω έγινε πριν από λίγες μέρες, μου είπαν και τους εμπιστεύομαι ότι είναι το καλύτερο μόστρο που έχουν οδηγήσει ποτέ. Είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά. Έχει καινούριο κινητήρα τέστα στρέτα με δύο κουζί στο κύλινδρο, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Νομίζω ότι αποδίδει 145 ύπους. Γιατί υπάρχει και απλή με 135. 135-145. Η απλή έκδοση νομίζω δεν έχει τόσο εξωτικά καλούδια, δηλαδή upside down μπροστά της Solid. Αυτή η μοτοσυκλέτα δηλαδή σε τι διαφοροποιείται από το προηγούμενο μόστρο? Δεν έχει καμία σχέση. Έχει νέο κινητήρα 1200 κυβικά, υδρόψυχτο, με δύο κουζί στο κύλινδρο, ενώ τα προηγούμενη σειρά ήταν αερόψυχτο. Αυτό είναι που το διαχωρίζει το τέστα στρέτα, έτσι, τα δύο κουζί στο κύλινδρο για καλύτερη καύση, καλύτερη απόδοση στις χαμηλές τροφές. Η τιμή της? 17.850 ES, 14.850 η απλή. 14.850 η απλή. Με βάζει σε πειρασμό. 17.850 μου πέφτουν ειδικά και δύσκολα. Το 14. Θα δώσω 17.700 να πάρω τη. Ε? Χριστόφορε, και πες. Έχω πάθει, είναι τελείως γυμνή. Τι λες εσύ τις γυμνές? Ξεβράκωτη. Ξεβράκωτη. Είναι μια ξεβράκωτη μηχανή. Δευτέρη, ποιος θα αρέσει περισσότερο? Εσύ. Έλα και άλλη. Εντάξει, δεν την έχω. Δεν την έχω. Ξαρίζα, μία από τις δύο, ποια θα έπαιρνε? Ξεβράκωτη. Ξεβράκωτη, ε. Ο πρωταθλητής ταχύτητας θα έπαιρνε την ξεβράκωτη και αυτό λέει πολλά. Γιατί ξανάρχεται η μόδα με τις ξεβράκωτες μοτοσυκλέτες. Οπότε ήταν τα 70s και τα 80s. Δεν υπήρχαν φέρι, εντάξει. Μάθαν όλοι τα φέρι ξαφνικά. Ναι, να κατεβάσουμε το πονικάλι, να κατεβάσουμε σιγά σιγά και το μόστρο, γιατί θα έρθει επάνω ένα πραγματικό τέρας. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μου έκανε η Ντουκάτι την τιμή και με κάλεσε το μοναδικό Έλληνα δημοσιογράφο και την οδήγησα πριν από 3 μέρες στα βουνά του Μοντε Κάρλο, αυτή τη συγκεκριμένη. Μόνο που εγώ οδήγησα την Carbon την λευκή, αυτή είναι κόκκινη μαύρη. Εγώ οδήγησα μία όπου βλέπετε κόκκινο, ήταν λευκό. Και τη λένε Carbon. Είναι μια μοτοσυκλέτα που εμένα μου θυμίζει Mad Max. Δεν ξέρω εσύ τι ήξερα. Όχι, θυμίζει Mad Max, σίγουρα. Το νούμερο 30, βέβαια, πολύ εξελιγμένη. Είναι τρελοί άνθρωποι γιατί μας βάλανε στα βουνά του Μοντε Κάρλο, στις ειδικές του Ράλι Μοντε Κάρλο. Δεν την είχα οδηγήσει το προηγούμενο μοντέλο γιατί κυκλοφόρησε το 2011. 3 χρόνια μελετήσανε τις ανάγκες των πελατών και κάνανε σημαντικές βελτιώσεις. Πρώτα απ' όλα βάλανε το καινούριο τελείως κινητήρα του Τέστα Στρέτα, ο οποίος έχει μεγαλύτερη ροπή, ίδια υποδύναμη, είναι 1200 κυβικά, Γιάννη αλλά κοντά μην πω καμιά βλακεία, 162 άλογα, έχει εδώ ένα μαγικό κουμπάκι, ακριβώς εδώ που πατώντας το μέσα δεξιά και αριστερά αλλάζει τον τρόπο που αποδίδει τη δύναμή του κινητήρας. Υπάρχει ένα mode στα 100 άλογα και τα άλλα δύο είναι στα 162 άλογα. Μπορώ να σου πω ότι στο κατέβασμα των ειδικών, όπου άμα κάνεις ένα λάθος έχεις φύγει και δεν σε βρίσκει ποτέ, δουλέψαμε όλοι με το mode των 100 ύπων και δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά αυτό το οποίο έχω να πω πάνω απ' όλα, Χριστόφορε, είναι ότι έχω οδηγήσει πάρα πολλές μοτοσυκλέτες. Τα φρένα αυτής της μοτοσυκλέτας εγώ δεν τα έχω ξαναδεί. Από αυτές που έχω οδηγήσει εγώ τουλάχιστον. Ναι, να μας πει τι. Το πίσω λάστιχο είναι 240 και είναι το φαρτίτερο που έχει φορεθεί σε μοτοσυκλέτα παραγωγή. Αυτή είναι η έκδοση Carbon που κοστίζει 23.000 ευρώ και υπάρχει και η απλή έκδοση στα 20.000 που είναι η Dark Stealth μαύρη. Έχει traction control το οποίο ρυθμίζεται εκεί που θέλει ο αναβάτης και απενεργοποιείται και τελείως, δηλαδή έχει 7 θέσεις ενεργοποιημένες και συν μία στο τελείως off. Δεν το συνιστώ το τελείως off. Εμείς τη δουλεύαμε στο μεσαίο, στα 162 άλογα, στο 5 το traction control. Έχει ABS το οποίο δουλεύει απίστευτα και απενεργοποιείται άμα θέλει κάποιος να παίξει. Και παρόλο το ότι δεν της φαίνεται, είναι μόνο 205 κιλά. Ναι. Δεν θα τη στρίψουμε λίγο να δουν όλοι το... Ναι, τη μούρη της. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Και τη μούρη και τον ποπό, και τα δύο είναι πολύ ιδιαίτερα. Ναι, για το λάστιχο ακριβώς. Πιο πολύ για να δούνε το λάστιχο από πίσω, γιατί δεν φαίνεται στο πλάι. Ακριβώς. Είναι ένα λάστιχο ειδικά κατασκευασμένο από την Pirelli για τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα.
Και σας μιλάω εκ πείρας ότι δουλεύει. Δηλαδή, τουλάχιστον σε δρόμους με πρόσφυση, δεν κλείστησε ποτέ. Ακόμα και σε βία φρεναρίσματα, ακόμα και σε βίαιο άνοιγμα του γκαζιού. Πώς φαίνεται η εμπειρία, τα 200 κιλά που θα κάνει. Έχει σπρώξει ο Γιάννης μηχανάκι. Είπαμε 23.000. Το θέμα είναι. Έχει και με 20. Έπρεπε να δουλεύει αυτό. 22.950 εδώ, 50 ευρώ του κλέψαμε. Άμα τα δεις αυτά εδώ τα λεντάκια το βράδυ αναμένα από πίσω, έτσι όπως πηγαίναμε μέσα στο Μοντεκάρλο, μας βγάλανε μια νυχτερινή βόλτα, έλεγες ότι έχει έρθει ο Μελ Γκίμπσον από το Mad Max της δεκαετίας του 70, τελείως. Και ο ήχος τους δεν μπορούμε να το βάλουμε μπροστά, ε. Όχι. Δεν έχει μπαταρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την οπτική απόλαυση που μας προσφέρατε. Έχεις οδηγήσει αυτό το θηρίο, ρε θηρίο. Ναι, ναι, το οδήγησα, σου λέω την Τρίτη Τετάρτη, τώρα, προχθές. Γύρισα πίσω και μπορώ να πω ότι... Δεν ξέρω αν θα τα έδινα 23 χιλιάρικα, στο λέω στα ίσα γιατί δεν τα έχω, αλλά τα είχα. Θα ήταν μια μοτοσυκλέτα που θα ήθελα να κυκλοφορήσω. Είναι εύκολη, μπορείς και κυκλοφοράς κάθε μέρα μαζί της. Δεν πονάει το χέρι σου από το συμπλέκτη. Δηλαδή, έχει πολύ καλό συμπλέκτη, διαχειρίζεται τη δύναμη και δεν σε κουράζει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Άλλη μια μεγάλη μορφή των ελληνικών αγώνων μοτοσυκλέτας, ο κύριος Καρακώστας, ο Γιώργος μας, ανεβάζει την πρώτη από τις δύο σημαντικές για το 2014 και όχι μόνο μοτοσυκλέτες της Honda. Ο κύριος Γιώργος Παπάς από την Honda Σαρακάκης, παλιός συνάδελφος δημοσιογράφος που τώρα κάνει marketing και δημόσιες σχέσεις. Είναι ένας άνθρωπος που τα έχει κάνει όλα στη ζωή του. Και έρχεται στις αποστολές. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κανόνισε πριν από ένα μήνα και η πανευρωπαϊκή παρουσίαση αυτών των δύο μοντέλων έγινε στην Ελλάδα. Και ο κύριος Παπάς πήρε μια μοτοσυκλέτα και μας ακολούθησε σε όλη τη διαδρομή, παρακαλώ. Πίσω από τους τρελούς. Λοιπόν, να πω ότι είναι. Όλα θα μας πείτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω πολλά για αυτή. Αυτή είναι. Θα σου πω ένα πράγμα και μετά ρωτώ τι θέλει. Πλαίσιο, αναρτήσεις, κινητήρας, φρένα, είναι τα ίδια. Από εκεί και πέρα. Αυτό εδώ είναι μοτοσυκλέτα on-off, δηλαδή που πάει και στην άσφαλτο και στο χώμα. Και αυτή εδώ είναι σκούτερ. Εγώ θα έλεγα μοτοσυκλέτα σκούτερ. Δεν ξέρω. Δεν το λέω σκούτερ. Ναι. Πριν από λίγο ο τεχνικός διευθυντής της Honda, ο κύριος Σαγορίτσας, αυτή είναι η ευρυντική μοτοσυκλέτα. Εφόσον είναι και σκούτερ, σε καλύπτει πόδια, έχει μεγάλο ανεμοδόρο, να έχει κάνει και ταξίδια λόγω του μεγάλου τουρισμού. Έχουν ακριβώς τον ίδιο κινητήρα, είναι μια πλατφόρμα που ανέπτυξε η Honda πριν δύο χρόνια, τρεις μοτοσυκλέτες, λείπει η S, που είναι σαν και αυτή εμφανισιακά, αλλά με προορισμό χρήση στην άσφαλτο. Εντάξει, παίρνει κράνος μέσα εδώ. Αυτή, εδώ δεν ξέρω, νομίζω και εκεί, αλλά μισό. Δυστυχώς δεν χωράει full face. Χωράει και full face. Ναι, αλλά υπάρχουν τα βαλιτσάκια να βάλεις πίσω. Και είναι ένας καινούριος κινητήρας, ο οποίος είναι στα 745 κυβικά, ήταν στα 670, τον κάνανε 745, τον έχουν πάει στα 54 άλογα, είναι πολύ ροπάτος και εξαιρετικά οικονομικός. Δηλαδή, για να κάψει πάνω από 4 λίτρα, πρέπει να επιμένεις. 3,6 δίνει η Honda. Εγώ είδα 3,9 στην πανευρωπαϊκή παρουσίαση, κυνηγώντας τους άλλους δημοσιογράφους. Άρα τα λέει όλα. Και να πω κάτι άλλο για να κάνεις εσύ τις ερωτήσεις σου για αυτές τις δύο μοτοσυκλέτες, είναι ότι έχουν κυβότιο διπλού συμπλέκτη. Τι εννοείς διπλού συμπλέκτη, δηλαδή ένα δεξιά, ένα αριστερά. Όχι, όχι. Δεξιά κάποτε είχαν οι ισπανικές μοτοσυκλέτες, ξέχνα τα αυτά. Μην δείχνεις την ηλικία σου. Εννοώ ότι έχει το DCT Dual Clutch Transmission, μια πατέντα της Honda. Το θέλω να το πεις πάλι. Dual Clutch Transmission, μετάδοση διπλού συμπλέκτη. Στην ουσία είναι ένας συμπλέκτης μέσα στον άλλον, οπότε ο ένας διαχειρίζεται την πρώτη, την τρίτη, την πέμπτη και ο άλλος συμπλέκτης διαχειρίζεται τη δευτέρα, την τετάρτη και την έκτη, τις ταχύτητες. Οπότε αυτόματα από μόνη της μοτοσυκλέτα μέσω ενός υπολογιστή που έχει, καταλαβαίνει ότι πρέπει να αλλάξει από πρώτη σε δεύτερη και την έχει ήδη έτοιμη για να γίνει η αλλαγή ομαλά και χωρίς να έχει πρόβλημα κλωτσίματος. Και γίνεται τελείως αυτόματη. Αυτή έχει ρεύμα, φέρνει μπροστά. Θέλεις τα φώτα. Δεν θα βιάσει η μπαταρία εδώ. Εντάξει, το τέτοιο. Τώρα μπορείς να ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Πόσο κάνει αυτή. Είναι εδώ στο μικρόφωνο. 9.690 ευρώ. Ωραία. Κάνε κάτι καλύτερο. Ό,τι θέλω.
Τη Δευτέρα από το γραφείο. Τόπε, τόπε. Δεν εξαγοράζουν τους δημοσιογράφους. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ είμαι νούμερο. Ευχαριστώ πολύ. Και καλά λόγια. Ευχαριστώ. Άστε μηχανή. Θα την φέρω εγώ τη Δευτέρα στο γραφείο. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι αυτή πέρα από το κουκουρέλι είστε αυτόματα 100% είτε αν θέλει ο οδηγός το κουμπάκι αριστερά μπορείς να ανεβάσεις και να κατεβάσεις τα χείλη. Για το κουμπάκι που έχω εδώ. Για χαλαρή βόλτα δηλαδή ή για τρεχάλα. Τι τελική. Πόσα. 200. Το γραφείο σου που είναι. Θα σου πω μετά. Να ξέρω από πού να φρενάρω γι' αυτό. Αυτό μπορεί να το ζητάς, αυτή με αυτό ταξιδεύει. Α, δεν το ζητάω, τα βρήκαμε. 170, 180, δεν το λέμε βέβαια παρά έξω, μας πάνε και μέσα. Εντάξει. Έχει δύναμη, έχει φρένα. Έχει στυλ. Έχει ABS, έχει στυλ. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Ναι. Έχει και χειρόφρενο εδώ, να μην σου τσουλάει στην κατηφόρα. Το βλέπεις τώρα. Έχει χειρόφρενο. Τώρα δεν τσουλάει. Τέλεια. Για βρες πώς σε ξεκλειδώνει. Χειρόφρενο. Το έχεις. Τιμές είπαμε. Είπαμε. Μάλιστα. Είπαμε 9.700 κάτι για όλο τον κόσμο, 700 κάτι για μένα. Εντάξει, οκ. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και είναι εξασφαλισμένοι μετά και τις μοτοσυκλέτες. Δεν μιλήσαμε καθόλου για την 7,5X. Είναι στα 9.000 ευρώ, με το, πάντα με διπλό συμπλέκτη. Είναι δηλαδή σημαντικά πιο φτηνή από την Integra. Εντάξει. Και είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία ταιριάζει στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί σαν μια γνήσια Honda δεν κλειστράει πουθενά. Είναι και 8.100 ευρώ που στήσει η μοτοσυκλέτα από το μηχανικό κυβότιο, γιατί υπάρχει και αυτή η μηχανικότητα, είτε το μηχανικό είτε το DCT. Συμπλέκτη δηλαδή κανονικά με εξάρι κυβότιο. Έχει βγάλει πρώτα και ένα αξεσουάρ που για τους φανατικούς της μηχανικής μετάδοσης υπάρχει λευγές ταχυτήτων, αλλά με ηλεκτρονική υποβοήθηση και για να έχει απλά την ψευδέστηση της αλλαγής ταχυτήτων στο πόδι. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρω εγώ τώρα. Τρομερά πράγματα. Ναι. Γιατί στην παρουσίαση μας φέρανε και οδηγήσαμε μόνο αυτό. Τα άλλα μας τα κρύβουν. Κατάλαβες, Χριστόφερε, τραβάστε. Και ψάχνουμε εμείς νύχτα, διαβάζουμε, βέβαια βγάζουμε τα μάτια μας, τα press kit. Τίποτα δεν μας λένε. Τα άλλα τα έχει για μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλετε να κατεβάσω το πέντε μπροστά, είπαμε. Ας το πουλάκι που το κάνει κανένας άλλος, έχουμε να πούμε πολλά. Δεν περίμενε να σε βοηθήσω, μην πας έτσι, γιατί εσένα σε θέλω τη Δευτέρα να υπάρχεις. Να είσαι καλά. Εννοείται, ναι. Ωραία, εγώ κάτι κολόπισα. Τώρα τι έχουμε. Ωραία, μάνα μου. Ο νου σου. Πρώτη φορά θα με πάντα και μοτοσυκλέτα σβηστή. Λοιπόν, ο Κώστας ο Καλατζόπουλος, επίσης παλιός συνάδελφος δημοσιογράφος που μας την έκανε με πλάγια παιδιματάκια και είναι τεχνικός υπεύθυνος στην KTM Ελλάς και έχει Σκβάρνα, όπως θα δούμε ακριβώς μετά, και μας φέρνει αυτή τη στιγμή μια μοτοσυκλέτα όνειρο. Δεν έχω την ευκαιρία ακόμα να την οδηγήσω, αλλά θα την οδηγήσω. Θα γράψω καλά. Είναι ο Σούπερ Δούκας. Είναι... Σούπερ Δούκας είναι ο πιο ισχυρός Δούκας που έχει βγει από το Ματινχόφεν, από εκεί, από την Αυστρία. Είναι μοντέλο 2014, είναι τελείως καινούριος. Είναι το μεγαλύτερο συγκευισμό κατέβ. Το πιο δυνατό, 180 άλογα. Νομίζω είναι η πιο δυνατή Street Fighter μοτοσυκλέτα που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Και τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Κώστας, σαν πρώτη δημοσιογράφος. Το αγαπημένο μας στυλ, Νίκο, απόλυτα ξεβράκωτη. Λέγε, λέγε, όλα. Naked Street Fighter, όπως θέλουμε τη λέμε, η οποία έχει ένα V2 κινητήρα με 1300 κυβικά και 180 ύπους. Πολλά ηλεκτρονικά συστήματα, ABS τελευταίας γενιάς που μπορεί να απενεργοποιηθεί τελείως ημερικώς, διαφορετικές χαρτογραφίσεις για το κινητήρα. Πολύ βασικό το ότι το ABS απενεργοποιείται τελείως στον πίσω τροχό και μπορεί να μείνει στο μπροστά. Έτσι δεν είναι.
Πολύ βασικό για όσους ξέρουν τι να κάνουν με το κλείσιμα του πίσω τροχού, βέβαια. Για ποιο λόγο να το κάνεις, δηλαδή. Για την περίπτωση που θέλεις να τριφτάρεις πριν από τη στροφή για να πλασάρεις τη μοτοσυκλέτα μπαίνοντας στη στροφή. Είναι ένα ενδιαφέρον τρίκ, αλλά είναι λίγη εξάσκηση. Επίσης, πολύ σημαντικό χαρακτήρα. Ξέρουν μόνο όσοι οδηγούν μοτοσυκλέτα και έχει σκούτερ. Εντάξει. Ενδιαφέρον επίσης, πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, το traction control, το οποίο είναι πάλι τελευταίας γενιάς και το οποίο ρυθμίζεται ανάλογα με την κλίση της μοτοσυκλέτας. Υπάρχει ένα γυροσκόπιο στη μοτοσυκλέτα επάνω που αντιλαμβάνεται αν η μοτοσυκλέτα είναι κάθετη ή υποκλίση και το traction control επεμβαίνει διαφορετικά ανάλογα με τις συνθήκες, ώστε ο αναβάτης πάντα να είναι ασφαλής. Αυτό το MSC, κάπως πώς το λέει το σύστημα, που θα το δούμε και στο Adventure. Ναι, το MSC είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο εξασφαλίζει σταθερότητα στη μοτοσυκλέτα. Το οποίο νομίζω σαν aftermarket μπορεί κάποιος να το αγοράσει και να το βάλει σε πιο παλιά μοτοσυκλέτα του. Ναι, αυτό ισχύει για το 1190 Adventure. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Εμένα μου αρέσει να τη βλέπω. Εγώ μόνο και εγώ δεν ανεβαίνω. Μπορείς και να απενεργοποιείς το EBS από το πίσω τροχό. Θα την έπαιρνα με κλειστά τα μάτια. Αυτό σου κάνει κλικ. Τα 180 άλογα. Ωραία. Πόσο κάνει, γιατί θα την πάρει με κλειστά τα μάτια. Πόσο κάνει, πες το εσύ. Κλείς τα μάτια. 16.900 ευρώ. Πόσο είπατε. 16.900 ευρώ. Εντάξει. Είναι στάνταρ μία έκδοση, δεν υπάρχει δεύτερη. Είναι στάνταρ μία έκδοση. 16.900 ευρώ, full electronic, αναρτήσεις. Είχα την τύχη να έχω επισκεφτεί το εργοστάσιο και ξέρω το μεράκι με το οποίο δουλεύουν οι Αυστριακοί όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα θυμάμαι τον Peter, τον αφεντικό της KTM, πώς γυάλιζε το μάτι το 2000 το Μάρτιο που τον είχα συνεντευξιάσει και μου έλεγε ότι θα φτάσουμε πολύ ψηλά και τελικά φτάσανε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Ας μείνει λίγο εδώ, βάλω λίγο πιο πίσω, Κώστα μου. Βάρνα, μια μοτοσυκλέτα που πέρυσι έκλεισε 100 χρόνια ζωής. Μια εταιρεία που μέχρι το 1988 ήταν καθαρόαιμη σουηδική, μετά ταλαιπωρήθηκε λίγο, αγοράστηκε από Ιταλούς, πουλήθηκε σε Γερμανούς και ήρθαν οι Αυστριακοί πριν από κανένα χρόνο, νομίζω Κώστα, περίπου. Πριν από ένα χρόνο να την αγοράσουν και να την επαναφέρουν έτσι όπως τη θυμόμαστε όλοι, με το Φιρεό, πρωταθλήτρια. Με Χουσβάρνα έτρεχα εγώ προσωπικά μοτοκρός 77, 78, 79, δεν κρύβω και τα χρόνια μου. Να είναι καλά ο Στέλιος ο Σπυριδόπουλος εκεί που είναι που με βοήθησε και είναι μια εταιρεία η οποία μόνο που βλέπω το AIDS δεν ξέρω κάτι φτερουγίζει στην καρδιά μου. Λέγε, μη με κοιτάς καθόλου, πες τα όλα. Εδώ είναι άλλο πράγμα, τελείως. Είναι καθαρό η μοτοσυκλέτα Enduro. Εδώ βλέπουμε μια μοτοσυκλέτα Enduro, είναι η F250, αλλά η Husqvarna επανέρχεται πολύ ενεργά και πολύ δυναμικά, φυσικά με την βοήθεια της KTM, με πλήρη γκάμα μοντέλων motocross και enduro για το 2014, οπότε υπάρχουν μοτοσυκλέτες τετράχρονες από 250 μέχρι 500 κιλικά και δίχρονες από 125 μέχρι 300 κιλικά και enduro και motocross όπως είπα. Αναρτήσεις από την WP, πλήρως ρυθμιζόμενες και μοτοσυκλέτες οι οποίες είναι έτοιμες να κερδίσουν όχι μόνο πανελλήνια αλλά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Και πόσο πάει? Πόσο κάνει? Καταρχήν, παίρνει κάποιος μια τέτοια μοτοσυκλέτα αν δεν τρέξει αγώνες, να την πάρει έτσι, γιατί θέλει. Μπορεί να την πάρει, αλλά για να κάνει το χόμπι του που θα είναι το εντούρο. Δηλαδή, έχω μάθει την οδήγηση. Δεν είναι μια μοτοσυκλέτα που μπορεί να κυκλοφορεί στον δρόμο. Μπορεί νόμιμα να κυκλοφορεί στον δρόμο, αλλά δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Κατάλαβα. Για την τιμή της, η τιμή της είναι 1.450 ευρώ τη συγκεκριμένη. Αυτά στον κύριο που του αρέσει τα χώματα κτλ. Εντάξει, ναι, είναι μια μοτοσυκλέτα να πηγαίνει το Σαββατοκύριακο στα βουνά, να παίζει. Είναι μια μοτοσυκλέτα που μπορεί να κάνει από μια απλή βόλτα μέχρι να πάρει ένα πρωτάθλημα. Και ήδη νομίζω η Χουσβάρνα έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα να συμμετέχει σε αγώνες και μοτοκρός και εντούρο με την υποστήριξη της αντιπροσωπείας. Εύχομαι ότι το καλύτερο για μια μάρκα η οποία πιστεύω πλέον να είναι στα καλύτερα χέρια. Μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ναι, δώσουμε και εμένα που φάνε, εγώ κρύβω. Ένα που φάνε, έχουμε ένα δεύτερο.
Τι θα μας φέρεις? Εντάξει, μετά από πολύ μοτοσυκλέτα θα πάρουμε μια ανάσα με λίγο σκούτερ. Κύριε Λίτρα, σας παρακαλώ, θα το κάνετε μόνος σας? Θα σας βοηθήσω. Αχ, το είπε. Πώς φαίνεται το παλιό σας. Εντάξει, το σκούτερ τώρα λίγο. Κύριος Λίτρας είναι ο τεχνικός υπεύθυνος της Κύπκο στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα best seller της Κύπκο. Είναι ένα μοντέλο που έχει πουλήσει περισσότερα από 11.000 κομμάτια στην Ελλάδα από τότε που εμφανίστηκε και για το 2000 περισσότερα από 11.000. Mm-hmm. Και για το 2014 είναι ένα τελείως καινούριο μοντέλο. Να μας τα πεις εσύ, κύριε Κώστα, ήθελα να τα πω εγώ. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι έχει νέα μετάδοση, ξέρω ότι έχει άλλη ανάρτηση, γιατί το οδήγησα και το ξέρω, ξέρω το ότι δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ένα τελείως καινούριο μοντέλο. Έχει μανιβέλα, υποφέρει. Ναι, το 125 γκρίζα και μανιβέλα. Ρέλα, ναι μας. Λοιπόν, είναι τελείως καινούριο μοντέλο, με τελείως διαφορετική ανάρτηση, άλλο πλαίσιο, άλλο μηχανάκι τελείως. Πίσω τροχό 16-14 σύντσες, μπροστά 16. Άρα 14 σύντσες πίσω τροχός για να αυξήσει την ευελιξία και το κατά τη σέλα. Χωράει και κράτος. Τι τιμή έχουμε γι' αυτό, αυτό το βλέπω, είναι πόσα κυβικά είναι αυτό? 1.895 ευρώ. 125 κυβικά, 1.895 ευρώ. Μόνο 125. Και σε, ναι. Προς το παρόν μόνο 125. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα το δούμε και σε κάποια άλλα κυβικά. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, κύριε Λίτρα, από την Κύπρο? KXT300 ψεκαστό, ABS, καινούριο μοντέλο 2014. Πάμε παλικάρια. Το σώσαμε. Ένα πραγματικά sport scooter από τη θέση οδήγησης, το καταλαβαίνει κάποιος. Πολύ ωραίο. Το οποίο έχει έναν 300 κινητήρα ψεκαστό της γενιάς G5, όπως τα ονομάζει Kimco. Νομίζω ότι είναι κοντά στα 28 άλογα. Άλογα. Είναι η καινούργια γενιά G5 των κινητήρων της Kimco. Και για το 2014 προσθέτουμε το EPS για μεγαλύτερη ασφάλεια. Θυμόσαστε διαστάσεις τροχών, δεν είναι 16, είναι πιο μικρή, ε. Έχουμε 14 σύντρες μπροστά και 13 πίσω. Πιστώθηκα πίσω. Ας εμακρύνει λίγο κύριο Ζαραλή, που δημιουργήσε μια δουλειά. Τι δουλειά έχεις? Αυτό πόσα κυβικά είναι? 300 κυβικά. Και σε τι άλλα κυβικά βγαίνει? Το συγκεκριμένο μόνο στο 300, δεν βγαίνει άλλο. Χρώματα? Χρώματα έχουμε μπλε ματ, αυτό που βλέπουμε, το νεκρή, και έχουμε μαύρο ματ και λευκό ματ. Και τιμή? Τιμή γι' αυτό το ABS δεν υπάρχει τιμή ακόμη, δεν έχει ανακοινωθεί. Το απλό έχουμε 4.555 ευρώ. 4.555. Εδώ είναι η ναυαρχίδα. Αυτό είναι το καινούργιο Exciting 400 με το... Επιτέλους ένα μηχανάκι που δουλεύει. Λοιπόν, είναι από τη γνωστή σειρά της Kimco με G5 κινητήρα σειράς SG Supercharged με 15 ίντσες τροχό μπροστά, 14 πίσω, διπλές δισκόπλακες μπροστά με ακτινικά φρένα floating, δηλαδή είναι πλευτές οι δισκόπλακες. Έχουμε τιμονόπλακες πάνω κάτω για μεγαλύτερη σταθερότητα στις ψηλές ταχύτητες και για το 2014 προσθέθηκε το ABS. Αυτός ο κινητήρας, θυμόσαστε κύριε Λίτρα, πόσα άλογα αποδίδει? 36 ύπους από 400 κυβικά και το νομίζω τον λένε G5 SC, ναι, Supercharged. Δηλαδή έχει τουρμπό. Όχι. Απλά η σχεδίαση του θαλάμου κάστρους και η εισαγωγή του καυσίμου κάνει υπερπλήρωση για μεγαλύτερη εκμετάλλευση της βενζίνης που πάει, του μείγματος που πάει μέσα. Με λιγότερο μείγμα να έχουμε περισσότερο αποτέλεσμα. Άλιστα. Και η τιμή του? Το FPS 5.910 ευρώ και το τιμή. 5.910 ευρώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Με ποιο είσαι, εδώ. Νίκο. Πάω μια βόλτα εγώ. Εγώ εδώ είμαι. Πάω μια βόλτα. Όχι, δεν θέλω αυτό να κατέβω. Θέλω αυτό. Θα φύγω με τέσσερα μηχανάκια σήμερα. Τσακάλια έχεις τόλιο. Να μας έρθει, μην το σκέφτεστε καθόλου.